centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα και σε εσάς. Τι γίνεται? Πώς είστε όλοι? Ήρθατε. Επιστροφή, ναι. Και αύριο πάλι για το συνέδριο της ΚΕΔΕ έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Α, πάρα πολύ ωραία. Τι ώρα είναι το συνέδριο για την... Με μετακινήσεις και... Μήπως να στείλω δημοσιογραφική αποστολή την Έλενα? Γιατί όχι. Τι ώρα φεύγετε? Γιατί όχι. Τι ώρα φεύγετε? Από το πρωί και για δύο μέρες. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε. Δεν μπορούμε. Λοιπόν, για να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, γιατί ήσασταν Αθήνα. Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο γεγονός, το οποίο πραγματικά ήταν, το παρακολουθήσαμε όσο πιο στενά μπορούσαμε. Είχαμε την ευκαιρία λίγα λεπτά μόλις μετά την ανακοίνωση του ονόματος του νέου Μητροπολίτη να τον έχουμε και στην εκπομπή μας. Τον είδατε, τον γνωρίσατε από κοντά όμως. Που είναι και το πιο σημαντικό, θα έλεγα, γιατί μετά την απόλυτη, τον αδόκητο έτσι, χαμό που είχαμε του Σεβασμιωτάτου, του μακαριστού Σεραφείμ. Βέβαια υπήρξε ένα διάστημα που αναπληρώθηκε αυτό το κενό με τον τοποτήρητη, τον Σεβασμιωτάτου, τον Δαβίδ των Γρεβενών, ο οποίος ήταν άξιος έτσι συμπαραστάτης μας σε ό,τι Ήταν παντού, πρέπει να το τονίσουμε. Αλλά περάσαμε σε ένα σημαντικό γεγονός που ήταν η εκλογή του νέου Μητροπολίτη, η χειροτονία του που έγινε την Κυριακή στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της, των Αθηνών. Και είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι ο πρώτος έτσι άνθρωπος από την Καστοριά που είχα επαφή μαζί του διαζώσεις. Τον συνεχάρη λοιπόν για την εκλογή του, την Παρασκευή στην Ιερά Μονή Πεντέλης. Τον συνεχάρη για την εκλογή του, ένας άνθρωπος πράος, ένας άνθρωπος με σημαντικό εκκλησιαστικό έργο. Ένας άνθρωπος που είναι πολύ κοντά στον Σεβασμιώτατο, τον Αυπάκτο, τον Ιερόθεο, που επίσης παίζει σημαντικό ρόλο στην Ιερά Σύνοδο. Ένας άνθρωπος καλοσυνάτος, θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να πούμε και περισσότερα και να μας γνωρίσει και να τον γνωρίσουμε από κοντά, βέβαια, διάστημα. Ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι έχει ανάγκη η Καστοριά, έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η Καστοριά, για να μπορέσει να σταθεί επάξια στο ρόλο αυτό που πρέπει. Αναμένουμε την ημερομηνία της εμφρόνησης. Αρχές Νοεμβρίου, όπως μας είπε και ο ίδιος. Αρχές Νοεμβρίου πιθανόν να... Πριν τα ελευθέρια σε κάθε περίπτωση πάντως. Έτσι πρέπει. Και οπότε από εκεί και πέρα θα συμπράξουμε έτσι όλοι μαζί, θα τον υποδεχτούμε με όλες τις εγκάρδιες ευχές. Και θα είμαστε δίπλα του για να μπορέσουμε έτσι τις πρώτες τουλάχιστον ημέρες να αισθανθεί και ο ίδιος σε μια οικία περιοχή. Ναι. Θα χρειαστεί βέβαια χρόνος, το ξέρουμε αυτό, και για μας και για τον ίδιο, να προχωρήσει το έργο του, να τον γνωρίσουμε και να μας γνωρίσει και με τα ονόματά μας, με τα μικρά μας ονόματα. Θέλει δουλειά αυτό, θα γίνει όμως. Θα γίνει. Τώρα. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα, γιατί ήσασταν έτσι κι αλλιώς στην Αθήνα αυτές τις μέρες. Βγάλατε και ένα δελτίο τύπου το οποίο νομίζω είναι αρκετά ενηγματικό. Δεν αναφέρετε τα έργα για τα οποία συζητήσετε με τον κύριο Πέτσα, αλλά ουσιαστικά προαναγγέλλεται ότι θα τα πει ο ίδιος ο κύριος Πέτσας από την Καστοριά. Ναι, υπήρχε μια πάρα πολύ καλή, σε πολύ καλό κλίμα συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό εσωτερικών, τον κύριο Πέτσα, όπως και με τον γενικό γραμματέα εσωτερικών, τον κύριο Σταυριανοδάκη. Συζητήσαμε σημαντικά θέματα για τον Δήμο Καστοριάς. Ένα από αυτά είναι η πορεία έτσι, ένταξης των προγραμμάτων του Αντώνη Τρίτσης. Ναι. Και αυτή την εβδομάδα που διανύουμε θα έχουμε και την πρώτη ένταξη. Του παλιού φιλόδημος, όπως το ξέρετε, ίσως παλιότερη. Την πρώτη ένταξη για τον Δήμο Καστοριάς για ένα σημαντικό έργο. Δεν μπορείτε να μας το πείτε. Θα μου επιτρέψετε να μην το αναφέρω πριν βγει επίσημα. Ναι. Πάντως είναι ένα έργο σημαντικό, ένα έργο το οποίο παλεύαμε χρόνια και χρόνια και για πάρα πολλά χρόνια η Καστοριά δεν είχε κάτι ανάλογο. Είναι κάτι που το θέλουν όλοι οι πολίτες της περιοχής, είναι κάτι που... Είναι το πνευματικό κέντρο. Σας τα λέω τώρα. Φαντάζομαι ότι έχετε καταλάβει. Ας περιμένουμε όμως τις επίσημες ανακοινώσεις για να το πούμε κι εμείς επισήμως.
Σε αυτή τη συνάντηση όμως ενδιαφέρθηκε, έδειξε έμπρακτα το ενδιαφέρον του Υπουργός να παρευρεθεί ο ίδιος στον Δήμο της Καστοριάς, στην πόλη της Καστοριάς, σε ένα χρονικό διάστημα που θα του επιτρέπουν οι πολλές υποχρεώσεις που έχει. Αυτό είναι έως τις 15 Νοεμβρίου, δηλαδή την πρώτη, την δεύτερη εβδομάδα, μάλλον τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου, για να δει και ο ίδιος τα προβλήματα έτσι που υπάρχουν εδώ στην Καστοριά, αλλά να ανακοινώσει και την ένταξη έτσι στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης της συγκεκριμένης πρόσκλησης που υποβάλαμε, αλλά και την πορεία των υπόλοιπων προσκλήσεων, το πώς δηλαδή θα έχουμε ανακοινώσεις για την ένταξη και των υπολείπων προσκλήσεων. Σημαντικό αυτό θα έλεγα για την περιοχή μας. Δεν σταθήκαμε όμως μόνο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Έγιναν επισκέψεις και συναντήσεις με αρκετούς υπηρεσιακούς. Πριν φύγουμε λίγο από το Υπουργείο Εσωτερικών, έγινε καθόλου συζήτηση γιατί ζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ένα χρόνο τώρα, και όπως πήρε η Κοζάνη αποζημιώσεις για την πανδημία, για την περιοχή της Μεσοποταμίας. Έγινε καθόλου λόγος γι' αυτό? Έχει γίνει λόγος γενικά για την ενίσχυση του Δήμου και έχουμε και σε αυτό το κομμάτι καλά αποτελέσματα. Κάτι συγκεκριμένο για την περιοχή της Μεσοποταμίας, θα έλεγα ότι τα μέτρα τα οποία ανακοινώνονται, τα μέτρα που ενισχύουν, ενισχύουν κυρίως επιχειρηματίες. Οπότε για τους επιχειρηματίες, για το ίδιο είναι, μέτρο, είναι ένα οριζόντιο μέτρο αυτό που περιλαμβάνει. Όπως έγινε και για την Κοζάνη, για τους επιχειρηματίες. Ενδιαφέροντος για κάθε περιοχή. Εκτιμώ ότι η κυβέρνηση μπορεί να σταθεί και στέκεται, θα έλεγα, σε αυτές τις επιχειρήσεις. Σίγουρα χρειαζόμαστε περαιτέρω βοήθεια και ενίσχυση. Αυτά έχουν όλα αναφερθεί στο συγκεκριμένο Υπουργείο, γιατί είναι το Υπουργείο στο οποίο ανήκουν, ανήκει η τοπική αυτοδιοίκηση. Ακριβώς. Και οι Δήμοι έχουν αναλυθεί, να σας πω. Με το καλό είναι έρθει πάντως ο κύριος Πέτρος, εμείς θα ενδιαφερθούμε ειδικά για αυτό το θέμα, αρκετά να πούμε πέντε πράγματα. Σίγουρα, να δούμε κάτι που έχουμε πετύχει και θα ανακοινωθεί και το επόμενο χρονικό διάστημα, ότι και ο Δήμος Καστοριάς εντάσσεται στους ορεινούς Δήμους. Αυτό με τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτό. Έξτρα ενίσχυση, αλλά και σε κάποια προγράμματα που μπορούμε να μπούμε πιο εύκολα. Είμαστε από τους Δήμους. Ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση οι ορεινοί Δήμοι εντάσσονται Δήμοι οι οποίοι είναι κάτω των 30.000 κατοίκων και με βάση την ορεινότητά τους. Εμείς είμαστε άνω των 30.000 κατοίκων, αλλά είμαστε από τους υπολείπους, δηλαδή που δεν εντάσσονται, είμαστε ο πιο ορεινός Δήμος με ορεινότητα 88,01%. Όλα αυτά τα στοιχεία κατατέθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών και έχουμε την ευχάριστη έτσι, είδηση και πληροφορία ότι από την επόμενη χρονιά, από το 2022, και ο Δήμος Καστοριάς θα είναι μέσα στα πλεονεκτήματα και τις αυξημένες χρηματοδότησης λόγω ορεινής περιοχής. Συζητήσαμε κάτι που αφορά την Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας, είναι για την ώστε η κοινότητα, η Κολοκυνθού να είναι πλέον ξεχωριστή κοινότητα, αυτόνομη. Είναι σε διαδικασία υπογραφών εντός 2 μηνών από τη στιγμή που θα το υπογράψει ο κύριος Πέτρας, που είναι στο γραφείο του. Αυτή τη στιγμή του το καταθέσαμε στο γραφείο του, από τη στιγμή που θα το υπογράψει, που πιστεύω ότι το έχει υπογράψει κιόλας, εντός 2 μηνών θα έχουμε το προεδρικό διάταγμα που θα λέει ότι η Κολοκυνθού είναι αυτόνομη, είναι ανεξάρτητη τοπική κοινότητα. Κάτι άλλο στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Εντάξει, συζητήσαμε και κάποια άλλα θέματα τα οποία δεν είναι ανακοινώσιμα αυτή τη στιγμή. Έχουμε πει ότι ανακοινώνουμε πάντα αυτά που γίνονται, που είναι γεγονός και πραγματοποιούνται. Για τα υπόλοιπα είμαστε σε αναμονή και από εκεί και πέρα είχαμε και... Περιμένουμε τον κύριο Πέτσα. Αρκετές... Είπατε θα έρθει γρήγορα, δεν φαντάζομαι να αργήσει. Μέχρι τις 15... Μέχρι 15 του άλλου μήνα θα έρθει. Μέσα στον επόμενο μήνα. Μάλιστα. Και κάποιες άλλες επαφές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την εξέλιξη του φράγματος Νεστορίου. Έχουν αλλάξει 2 υφυπουργοί που ήταν υπεύθυνοι για το συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό το φράγμα Νεστορίου θα τους θάψει όλους. Ο οποίος πήγε 150 υπουργοί θα περάσουν και κανένας να το κάνει. Ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, με τον οποίο είχαμε και πάρα πολύ καλή και στενή σχέση και επικοινωνία, ο οποίος μετακινήθηκε ως εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης. Και αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Στήλιος, με τον οποίο είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία και συναντηθήκαμε με κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου για την εξέλιξη του φράγματος Νεστορίου. Είναι σε διαδικασία ώστε ο τρίτος ανάδοχος, η εταιρεία Τέρνα, να αναλάβει και να ξεκινήσει. Οπότε
περιμένουμε δηλαδή στην υπόσχεση που υπήρχε από τον κύριο οικονόμο ότι εντός της χρονιάς θα ξεκινήσει επιτέλους η Τέρνα το συγκεκριμένο έργο. Δεν το αφήνουμε όμως έτσι, κύριε Μαντούλη. Εντάξει, εντός της χρονιάς, αλλά είμαστε 13 Οκτωβρίου. Η επαφή αυτή έγινε παράλληλα και με τον Χρήστο τον Κοσμιόπουλο, τον Δήμαρχο Νεστορίου. Δεν το αφήνουμε όμως και οι δυο μας έχουμε συχνές επικοινωνίες με το αρμόδιο Υπουργείο και μάλιστα εχθές, γιατί την Δευτέρα μάλλον που ήταν η πρώτη μέρα που ήμουν στο γραφείο μου, με την επιστροφή από την Αθήνα επικοινώνησα εκ νέου με όλα τα Υπουργεία τα οποία επισκέφθηκα, με τους διευθυντές των γραφείων των Υπουργών για να φρεσκάρουμε αυτά τα οποία συζητήσαμε. Έχουμε δηλαδή πολύ καλή επικοινωνία, έχουμε πολύ καλή σχέση. Υπάρχουν οι δημόσιες σχέσεις με τα κέντρα των αποφάσεων, οπότε είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τρέξουν τα θέματα για να λύσουμε προβλήματα εδώ στην Καστοριά, με το υποδομών επίσης για τα έργα της ασφαλτόστρωσης, για το... Θα δούμε άσφαλτο στη Γράμμου. Για το δρόμιο και όλα θα γίνουν στην ώρα τους, έτσι όπως πρέπει, όχι στην ώρα τους, ενώ ότι με το που εγκριθούν τα κονδύλια τα οποία έχουμε υποβάλει και περιμένουμε τις εγκρίσεις, θα ξεκινήσουν και τα έργα. Θέλουμε άσφαλτο παντού. Ωραία. Δεν είναι μόνο το είχαμε πει και όταν ήσασταν εδώ. Περιοχές, σε όλες τις περιοχές και τις πόλεις της Καστοριάς, αλλά είναι και όλων των δημοτικών ενωτήτων. Ναι. Μιλάμε για 40 οικισμούς. Το λέω, το ξαναλέω, κύριε Νατσούλη, θα γίνουμε κουραστικοί στο τέλος. Υπάρχουν περιοχές που έχει να πέσει άσφαλτο 40 χρόνια. Ναι, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. 40 χρόνια. Συγκεκριμένα έχει από το 2013. Οι δρόμοι είναι σε άθλια κατάσταση. Το βιώνουμε όλοι μας καθημερινά, κατανοούμε τα προβλήματα που υπάρχουν και από τους πολίτες. Βλέπετε, ακόμη και στον κεντρικότατο δρόμο στην Κύκνον έχει προβλήματα πια και η Κύκνον. Και βλέπουμε και σε άλλους δήμους το πόσο δύσκολο είναι να γίνει ένα τέτοιο έργο. Βέβαια δεν μένουμε στην δυσκολία, εμείς προσπαθούμε να περάσουμε τις δυσκολίες για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα αυτά των συμπολιτών μας. Τώρα, σήμερα είναι απελευθέρωση των Γρεβενών. Η παρέλαση εκεί με απόφαση του Δημάρχου, του Δημοτικού μάλλον Συμβουλίου, για να το λέμε καλύτερα, ακυρώθηκε. Δεν θα γίνει. Ναι. Επειδή πλησιάζει και η δική μας ημερομηνία. Από την άλλη όμως, προσέξτε τι γίνεται εδώ τώρα, κύριε Δημάρχη. Mm-hmm. Το κράτος λέει 28η θα γίνει κανονικά. Ναι. 20η λοιπόν 8η θα γίνει κανονικά και η 11η του Νοεμβρίου ας πούμε θα ματαιωθεί. Ανάλογα, η 11η Νοεμβρίου είναι 15 μέρες σχεδόν μετά την 28η Οκτωβρίου, οπότε βλέποντας και παρακολουθώντας το τι εξέλιξη θα έχει η πανδημία, το τι αν υπάρχει ή όχι έξαρση κρουσμάτων στην περιοχή μας, αναλόγως και θα πράξουμε. Είδαμε ότι ο Δήμαρχος των Γρεβενών πήρε μια απόφαση και της Κοζάνης και άλλων περιοχών και άλλες περιοχές της Μακεδονίας έχουν ακυρώσει, έχουν την παρέλαση. Έχουμε ακόμη χρόνο μπροστά μας, θα παρακολουθήσουμε, θα δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε εκείνο το χρονικό διάστημα. Ναι, για να το πούμε όμως, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρει απόφαση γι' αυτό. Είναι με απόφαση Δημάρχου. Αλλά και είναι με απόφαση Δημάρχου. Α, με απόφαση Δημάρχου. Και έτσι όπως βγαίνει δηλαδή το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, με την ίδια απόφαση καταργείται ή γίνεται και η συγκεκριμένη παρέλαση όταν πρόκειται για τοπική εορτή. Είστε πιο κοντά στο να την κάνουμε λοιπόν ή να μην την κάνουμε, δηλαδή. Αυτή τη στιγμή. Δεν είναι 50-50 θα σας πω. Ναι. Είναι. Δεν έχετε πάρει απόφαση ακόμα. Όχι, δεν υπάρχει ακόμη απόφαση. Όπως σας είπα, έχει ακόμη δρόμο μπροστά. Επίσης, όπως αναφέρατε. Παραλλάσσει βέβαια, κυρίως ο φόβος είναι για τον κόσμο που θα παρακολουθεί. Τις δύο τελευταίες μέρες πήρε την απόφαση. Να πω ότι πήρε απόφαση και από το Άργος για την Καστανογιορτή. Δεν θα γίνει ούτε η αγαπημένη μας Καστανογιορτή στο Καστανόφυτο. Και επειδή συμπίπτηκε η ημέρα αυτή με το Άργος Οριστικό, έχουμε συνεννοηθεί και με τον Πάνο του Κυβαπτόγλου, με τον Δήμαρχο, ότι θα πάρουμε κοινή απόφαση. Α, μάλιστα. Λοιπόν, δηλαδή θα γίνουν και οι δύο παρελάσεις ή δεν θα γίνουν. Άρα λοιπόν, ή θα γίνουν και στην Καστοριά και στο Άργος, ή δεν θα γίνουν ούτε στην Καστοριά ούτε στο Άργος. Άρα λοιπόν θα είναι κοινή απόφαση των δύο σας. Διαφορετικά θα είναι κοινή απόφαση. Μάλιστα, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία όπως το ακούμε. Ωραία. Λοιπόν, οπότε θα περιμένουμε λίγες μέρες ακόμη. Κανονικά όμως θα γίνει 28η. Και το θέμα είναι ότι για τις παρελάσεις γίνεται ιδιαίτερος λόγος, όχι τόσο για τα παιδιά που θα παρελάσουν, αλλά για τον κόσμο που θα μαζευτεί να παρακολουθήσει την παρέλαση και εκεί υπάρχουν περισσότεροι φόβοι για τις παρελάσεις. 28η όμως θα γίνει κανονικά ακόμη και στην Καστοριά που ακόμα είναι στο κόκκινο. Ναι, οπότε αναμένουμε, οπότε παρακολουθούμε αναμένουμε. Και θα βγάλουμε σύντομα
και με μεγαλύτερη ασφάλεια, θα έλεγα, τις αποφάσεις μας. Ωραία. Πριν κλείσουμε και ένα μήνυμα από εργαζόμενους σε βραφικούς, μεγαλώνουν οι μήνες που δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους ακόμη οι άνθρωποι. Δείτε λίγο και αυτό το θέμα, όπως μας παρακαλούν εδώ οι εργαζόμενοι. Οι άνθρωποι των βραφικών σταθμών, οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους και είμαστε περήφανοι γι' αυτό ως Δημοτική Αρχή, αλλά είμαστε και περήφανοι διότι αποπληρώθηκε ένα πολύ μεγάλο ποσό κατά τη διάρκεια της Δημοτικής μας Αρχής, της θητείας της Δημοτικής μας Αρχής. Αποπληρώθηκε ένα πολύ μεγάλο ποσό που οφείλοντας στους συγκεκριμένους ανθρώπους για 10 χρόνια. Δεν αφήνουμε τίποτα έτσι, κύριε Νατσούλη. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε τροχιά και σε ρυθμούς αναδιάρθρωσης των δομών. Μέχρι τέλος της χρονιάς θα υπάρχουν πολύ καλά νέα για τους συγκεκριμένους ανθρώπους, γιατί με αυτό που σχεδιάζουμε θα απορροφηθούν στον Δήμο, οπότε θα εξασφαλιστούν. Δεν θα υπάρχει το θέμα του αγωνίας του κάθε μήνα. Δεν θα υπάρχει το θέμα, αλλά κάθε μήνα πληρώνονται. Ναι. Απλά και αυτή τη στιγμή. Αλλά υπάρχει ένα υπόλοιπο ακόμη για κάποιους μήνες που υπολείπονταν από το προηγούμενο μεγάλο υπόλοιπο, αλλά θα έχουν εξασφαλιστεί, διότι θα είναι και πλέον θα ανήκουν στον Δήμο, στον Δήμο Καστοριά. Ήταν από τα αιτήματα διαχρονικά αυτό, το θυμάμαι. Διαχρονικά, και 5 χρόνια, 6 χρόνια. Βάζουμε τη σειρά έτσι όπως πρέπει, δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη, δεν αφήνουμε καμία εκκρεμότητα. Απλά χρειάζεται, όπως λέω και πάλι, υπομονή για να λυθούν όλα έτσι όπως πρέπει. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία. Επειδή αναφέραμε, κύριε Νατσούλη, και για την 28 Οκτωβρίου και για την 11η Νοεμβρίου, να πούμε ότι σήμερα το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση για τον Παύλο Μελά. Για τον Παύλο Μελά, φυσικά, είναι η μέρα του σήμερα. Του Παύλου Μελά, του μάρτυρα, έτσι, του ανθρώπου. Και την Κυριακή είναι οι επίσημες εκδηλώσεις. Ο οποίος είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του ήρωα του Μακεδονικού Αγώνα. Τιμούμε λοιπόν τους ήρωες αυτούς δεόντως. Τιμούμε τη μνήμη και εμείς και οι επόμενες γενιές και θα τους τιμούμε για πάντα. Την Κυριακή έχουμε την εκδήλωση στο χωριό. Κίσο σαν Καστοριά να δικήσαμε τον συγκεκριμένο πρώην Δήμο που δεν μπορέσαμε να δώσουμε το όνομα Δήμος Παύλο Μελά, όπως υπάρχουν σε πολλές άλλες περιοχές, Σαλονίκη και τα λοιπά. Και, και αλλού ίσως ήταν. Αλλά το θέμα, θέμα είναι να κάνουμε άλλα πράγματα και εντάξει. Ουσιαστικά που θα τιμούν ακόμη περισσότερο τη μνήμη των συγκεκριμένων ηρών. Και εκεί είναι το σπίτι το που έπεσε ο ήρωας του Μακεδονικού Αγώνα και ελπίζω και αυτό το σπίτι να πάρει και ακόμη μεγαλύτερη έγκλη, φροντίδα, επισκεψιμότητα. Είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία για τον δικό μας νομό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και με τους αγαπητούς συμπολίτες της συγκεκριμένης περιοχής. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.